χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και σαφείς απαντήσεις για την ολοκλήρωση των έργων, για τη μετεγκατάσταση του ειδικού δημοτικού σχολείου και του ειδικού νηπιαγωγείου Ιωαννίνων, έμειναν οι γονείς και οι κηδεμόνες που μετήχαν στην ανοιχτή σύσκεψη που έγινε στον αίθριο χώρο των εγκαταστάσεων της ΕΛΕΠΑΠ. Το αίτημα για τη σύσκεψη είχε στείλει Ένωση Γονέων τόσο στο Δήμαρχο όσο και στον Περιφερειάρχη, ενώ ζήτησαν το αίτημα αυτό να κοινοποιηθεί όπως αναφέρουν και στους επικεφαλείς των Δημοτικών και Περιφερειακών Παρατάξεων. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των παιδιών συζήτησαν για αρκετή ώρα, ενώ δήλωσαν απογοητευμένοι από το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκε κάποιος αρμόδιος ώστε να τους εξηγήσει και να τους πει πότε θα είναι έτοιμα τα νέα κτίρια στο παλιό Χατζικώστα, για να μπορέσουν τα παιδιά τους να μεταφερθούν εκεί. Οι σημερινές συνθήκες λειτουργίας των συγκεκριμένων σχολείων δημιουργούν μεγάλη ανησυχία και πολλοί γονείς προτιμούν να μην τα πάνε καθόλου στο σχολείο από το να τα θέσουν σε κίνδυνο. Στην ουσία πρόκειται για αίθουσες στις οποίες στεγάζονται αυτή τη στιγμή οι εκπαιδευτικές δομές, οι οποίες παραχωρούνται από την ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων και δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών. Γονείς και οι υπεύθυνοι για την διαμορφωμένη αυτή κατάσταση στο ΣΑΠ να βρούμε μια λύση τελικά για το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες για την τύχη του σχολείου εδώ του ΣΑΠ. Δυστυχώς ούτε από τη μεριά του Δήμου, ούτε από τη μεριά της περιφέρειας ήρθε κάποιος αρμόδιος, ο οποίος δεν θα έρχονταν εδώ, δεν υπήρχε καμία διάθεση ούτε να προβοκάρουμε κανέναν, ούτε τίποτα άλλο. Απλά να βρούμε τους δύο υπεύθυνους, οι οποίοι θα μας όριζαν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, πότε επιτέλους θα δηλώσουν εργασίες, πότε επιτέλους το σχολείο θα πάει εκεί και τι θα γίνει ενδιάμεσα. Έχουμε ακόμα το χειρότερο ζήτημα, ότι η περιφέρεια, με παρέμβαση προσωπική του κυρίου Περιφερειάρχη, του κυρίου Καχρημάνη, δεν έστειλε στις δημοτικές παρατάξεις, στους περιφερειακούς συμβούλους δηλαδή, την πρόσκληση που είχαμε απευθύνει ως Ένωση Γονέων. Τα συμπεράσματα μπορεί να τα βγάλει ο καθένας, μπορεί να τα βγάλει ο κόσμος, όμως εμείς δεν είμαστε εδώ για να αποδώσουμε ούτε πολιτικές ευθύνες, ούτε να ανοίξουμε μια τέτοια φιλολογική κουβέντα. Εμείς θέλουμε το συντομότερο δυνατό, αν είναι δυνατόν μέσα σε ένα μήνα, να τελειώσουν τα έργα, να μεταφερθεί το σχολείο. Η λύση θα δοθεί άμεσα για 2-3 μήνες μέχρι το τέλος αυτής της σχολικής χρονιάς, έτσι ώστε τα παιδιά να επιστρέψουν στο σχολείο με ασφάλεια. Και ποια λύση προκρίνεται? Εμείς είπαμε, και το διαπίστωσα και ο ίδιος, δεν είναι ότι μου το είπε κάποιος, πήγα πριν και είδα ότι δίπλα από το σχολείο υπάρχουν 3 αίθουσες, οι οποίες χρησιμοποιούνταν από το σχολείο ΣΑΠ μέχρι πριν από 2 χρόνια και πάρθηκαν πίσω από την ΕΛΕΠΑΠ. Οι αίθουσες αυτές δεν χρησιμοποιούνται. Και το λέω με όλη την ευθύνη, και ας βγουν και να κάνουν 100 διαψεύσεις. Οι αίθουσες αυτές είναι άδειες. Η Λούλα Βέρμπη πάλι από την πλευρά της, μητέρα του Γιάννη, με λόγια καρδιάς υποστήριξε ότι ο στόχος της συγκεκριμένης συζήτησης, στην οποία δεν εμφανίστηκε κανείς από τους αρμόδιους, δεν έγινε με πρόθεση απόδοση ευθυνών, αλλά για να πάρουν, όπως είπε, απαντήσεις. Ήρθε εδώ ως μητέρα του Γιάννη για να έχω ένα χρονοδιάγραμμα και μία συζήτηση η οποία θα καθόριζε την τελική, ας το πούμε, εξέλιξη της όλης κατάστασης. Όπως φαίνεται, δεν μπορέσαμε, λόγω των απουσιών των ηχηρών, να έχουμε μία τέτοια απάντηση. Μας ήταν εξαιρετικά δύσκολο όλο αυτό το θέμα το οποίο ανοίξαμε, και το κίνητρό μας ήταν να αναδείξουμε την αμεσότητα και την επικινδυνότητα, να παίρνει λίγο πολιτική χρειά και να δεχόμαστε κριτική την οποία δεν αρμόζει σε ανθρώπους που προσπαθούν να διεκδικήσουν κάποια αξιοπρέπεια και κάποια ασφάλεια. Θέλω και πάλι, προσπαθώντας να κάνουμε φόκους και στόχο σε αυτό που έχει ουσία, είναι ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Θα πρέπει να επισπευθεί αυτή η κατάσταση και επιτέλους να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πάρα πολλά χρονοδιαγράμματα. Θα ήταν πολύ σημαντικό σήμερα να γίνει μια πολύ ωραία κουβέντα, να γίνει μια πολύ ωραία συζήτηση με όλους τους αρμόδιους που κινούν τα νήματα, να μπορούν να γίνουν συζητήσεις πάρα πολύ ειλικρινείς, αλλά δυστυχώς αυτό δεν ήταν εφικτό. Τα συμπεράσματα ο καθένας ένας προσωπικά τα έχει, νομίζω, βγάλει. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε τώρα με τι ρυθμούς και με τι πορείες θα δούμε με βάση τις αντοχές μας και την κατάσταση που επικρατεί, για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Και αυτό το οποίο εμένα προσωπικά ως μητέρα και των υπόλοιπων γονέων μας χαρακτηρίζει, το γεγονός ότι από εδώ και πέρα μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Κανένας μας δεν έχει διάθεση κανέναν να πυροβολήσει ή να αποδώσει ευθύνες. Είμαστε πολύ διακριτικοί άνθρωποι, πιστέψτε με, με πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να ελισσόμαστε με τα θέματα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και σήμερα θέλαμε έναν πολύ ωραίο ήρεμο δημόσιο διάλογο.
το σχολείο του ΣΑΠ στη ζωή μου και από εδώ και πέρα στη γενικότερη μου πορεία θα το έχω σαν ένα παράδειγμα κοινωνικής ενσυναίσθησης και θα το έχω σαν ένα παράδειγμα το πώς, ας το πούμε, οι φωνές, οι οποίες φωνές μπορεί να είναι αιτήματα, μπορεί να είναι συζητήσεις, έχουν ή όχι ανταπόκριση. Και θα κλείσω με τρεις τελείες. Να αναφέρουμε τέλος ότι στη σύσκεψη μετήχαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων Θωμάς Μπέγκας, Όλη Τσουμάνη και Χρήστος Πατσούρας. Ενώ το παρόν έδωσε και ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση, Γιώργος Πρέτζας.